μέχρι θανάτου ο Ζακ Κωστόπουλο πριν από έναν χρόνο. Όπως βλέπετε έχουν γράψει εδώ όσοι έχουν έρθει, που έχει έρθει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει έρθει. Έχουν γράψει συνθήματα στο πεζοδρόμιο, λέει Τζάκι ο Ζή, τσακίστε τους Ναζί. Έχουν κολλήσει διάφορες ζωγραφιές, διάφορα στο εκεί που ήταν το κοσμηματοπωλείο, έχουν αφήσει λουλούδια, κεράκια. Σε λίγη ώρα πρόκειται να αρχίσει η πορεία, δεν έχει αρχίσει ακόμα, εδώ είναι η προσυγκέντρωση. Έχει έρθει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει έρθει εδώ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Σύνταγμα. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει εδώ από την οδό, από την Ομόνια, να κατευθυνθεί στο Σύνταγμα, που εκεί θα γίνει μια συζήτηση, μια ενημέρωση από τους διοργανωτές για την πορεία της υπόθεσης. Αυτό που ζητούν όλοι έναν χρόνο μετά είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Βρίσκεται εδώ και η οικογένεια του Ζακ Κωστόπουλου. Σήμερα όλες τις διοργανώσεις τις διοργανώνει η πρωτοβουλία Justice for Jack, δικαιοσύνη για τον Ζακ. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα ξεκινήσει πορεία στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων, την πρόθεσή τους να στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων της Αράμκο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα μάλιστα με δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο αριθμός των στρατευμάτων. Δημήτρη Απόκη. Ακριβώς, Μαριάννα, αυτό είναι ένα από τα δύο κομβικά σημεία της αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων, τα οποία θα εδρεύουν στη Σαουδική Αραβία.